Χαίρετε, ονομάζομαι Στέλιος Πανταζής, είμαι γιατρός εξειδικευμένος στην ιατρική διατροφολογία και στις διαταραχές του μεταβολισμού και σήμερα θα σας μιλήσω για τη σημασία της βιταμίνης D για την αντιμετώπιση του διαβήτη. Στο βίντεο θα χρησιμοποιήσω τον όρο διαβήτη, αλλά ουσιαστικά εννοώ αποκλειστικά τον διαβήτη τύπου 2. Θα ήθελα να σας παρουσιάσω μια μελέτη που δημοσιεύθηκε πρόσφατα και προσπάθησε να συσχετίσει την πρόσληψη βιταμίνης D με την αντίσταση στην ινσουλίνη σε άτομα που έχουν πρόσφατα διαγνωστεί ή βρίσκονται σε μεγάλο κίνδυνο για ανεμφάνιση διαβίτη. Η παρακολούθηση ήταν για 6 μήνες και οι 96 συμμετέχοντες της μελέτης έλαβαν 5.000 διεθνείς μονάδες βιταμίνη D την ημέρα, ποσότητα που θεωρείται περισσότερη από αυτή που θεωρείται ασφαλής και έχει οριστεί, που έχει οριστεί στις 4.000 μονάδες την ημέρα. Προφανώς, θα ήθελα να τονίσω ότι αν αποφασίσετε να λάβετε τόσο μεγάλη ποσότητα βιταμίνης D, πρέπει οπωσδήποτε να σας παρακολουθεί κάποιος γιατρός. Επιστημονικά είναι δρεωμένο ότι τόσο οι άνθρωποι που έχουν διαβήτη, όσο και οι άνθρωποι που δεν έχουν διαβήτη, έχουν πάρα πολύ συχνά έλλειψη βιταμίνη D σε όλο τον κόσμο. Η συγκεκριμένη μελέτη όμως έδειξε ότι αν κάποιος ξεκινήσει υψηλή δόση βιταμίνης D όταν βρίσκεται σε κίνδυνο εμβάνης διαβήτη ή έχει προσφάτως διαγνωστεί, η εξέλιξη της κατάστασής του είναι πολύ καλύτερη. Αυτό πιθανόν οφείλεται στο γεγονός ότι τα κύτταρα τα οποία παράγουν ενσουλίνη και βρίσκονται στο πάγκρας έχουν υποδοχή στις βιταμίνης D, πράγμα που σημαίνει ότι τροποποιούν την παραγωγή ενσουλίνης ανάλογα με τα επίπεδα βιταμίνης D στο αίμα. Φαίνεται ότι η βιταμίνη D εισέρχεται μέσα στα κύτταρα που παράγουν ινσουλίνη και τα κάνουν να συνθέτουν και να απελευθερώνουν περισσότερη ινσουλίνη στο σώμα. Επίση, πιστεύεται ότι η βιταμίνη D βοηθάει αυτά τα κύτταρα να επιβιώσουν περισσότερο, κυρίως μέσα από την επίδραση που έχει η βιταμίνη D στο ανασωπητικό σύστημα. Νεότερες μελέτες έχουν δείξει επίσης ότι και τα κύτταρα στα οποία επενεργεί η Ινσουλίνη έχουν και αυτά υποδοχή στι βιταμίνη D και φαίνεται ότι περισσότερη βιταμίνη D βοηθάει έτσι ώστε η Ινσουλίνη να επενεργεί πιο ισχυρά σε αυτά τα κύτταρα και να τα ενεργοποιεί στην απορρόφηση του ζαχάρου που υπάρχει στο αίμα. Με αποτέλεσμα αυτό να μειώνεται. Όλα αυτά μπορεί να εξηγήσουν γιατί η βιταμίνη D μπορεί να βοηθήσει στην αντιμετώπιση του διαβήτη, αλλά πρέπει να τονίσουμε κάποια σημαντικά πράγματα σε σχέση με αυτή τη μελέτη. Αρχικά τα αποτελέσματα είναι σημαντικά αλλά όχι εντυπωσιακά. Δηλαδή η βοήθεια που προσφέρει η βιταμίνη D σε αυτές τις περιπτώσεις είναι χρήσιμη αλλά σε καμιά περίπτωση ιδιαίτερη. Θα λέγαμε ότι τα αποτελέσματα ήταν υπαρκτά αλλά μέτρια. Επίσης η δόση βιταμίνης D που χρησιμοποιήθηκε ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Αυτό θα μπορούσε μακροχρόνια, δηλαδή σε βάθος ετών, να μην είναι ασφαλές για όλους τους ανθρώπους. Πιστεύω ότι οι περισσότεροι άνθρωποι που θα πάρουν μια τόσο μεγάλη δόση για 10 χρόνια, συνεχόμενα, είναι πολύ πιθανό να, να μην εμφανίσουν κάποιο πρόβλημα υγεία. Από την άλλη, είμαι σίγουρο ότι ένα πολύ μικρό ποσοστό ανθρώπων θα εμφάνιζε προβλήματα. Όπω έχω πει επανελειμμένα από αυτό το κανάλι, ο διαβήτη είναι κυρίω ένα πρόβλημα διατροφή και προέρχεται κυρίω από μακροχρόνια λανθασμένη διατροφή τόσο τα φάρμακα όσο και τα συμπληρώματα διατροφής που μπορεί να πάρει κάποιο μπορούν να προσφέρουν μια μικρή ή στην καλύτερη περίπτωση μια μέτρια βοήθεια, αλλά το σημαντικότερα αποτελέσματα θα τα δει κάποιο μόνο αν ακολουθήσει σωστή διατροφή και χάσει βάρο σε περίπτωση που το βάρο του είναι αυξημένο, που σε πολλέ περιπτώσει ατόμων με διαβίτη το, το βάρο όντω είναι αυξημένο. Ειδικά το κοιλιακό λίπο, που είναι αυτό που επιδρά χειρότερα στην πιθανότητα να εμφανίσει κάποιο διαβίτη και αυτό που φέρνει γρηγορότερα τις πολύ αρνητικές συνέπειες του διαβήτη. Μην περιμένετε άλλα μαγικά χάπια και συμπληρώματα διατροφής για να αντιμετωπίσετε ή να προλάβετε το διαβήτη. Ξεκινήστε σωστή διατροφή όσο πιο γρήγορα γίνεται. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Στην περιγραφή έχω και το σύνδεσμο της μελέτης για αυτούς που είναι θαραλέοι και θέλω να την διαβάσουν. Αν βρήκατε το θέμα ενδιαφέρον, σα παρακαλώ να πατήσετε το κουμπί μου αρέσει, να το μοιραστείτε με άτομα που θα το βρουν ενδιαφέρον και να γραφτείτε στο κανάλι για να σα ενημερώνουμε για μελλοντικά θέματα. Επίση, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα σχόλια για να ζητήσετε να παρουσιάσουμε ένα θέμα στο μέλλον. Σα ευχαριστώ πολύ.